Σαφές προβάδισμα δίνουν στον Χασάν Ρουανί τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα των Ιρανικών προεδρικών εκλογών. Με καταμετρημένο το 18% των ψήφων, ο Ρουανί συγκεντρώνει ποσοστό 51,2%. Ο μετριοπαθής κληρικός ενισχύθηκε από την παρέτηση υπέρ του μεταρρυθμιστή υποψηφίου Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ, αλλά και από τη στήριξη των πρώην προέδρων Χατάμι και Ραφσαντζανί. Δεύτερος σε ψήφους, ο δημοφιλής δήμαρχος Τεχεράνης Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ με ποσοστό 16,7%. Ο Καλιμπάφ είναι ο μοναδικός εκ των υποψηφίων που έχει τεθεί υπό λαϊκή κρίση, καθώς διανύει ήδη τη δεύτερη θητεία του στο Δημαρχείο της Ιρανικής Πρωτεύουσας. Όσον αφορά τον Σαΐντ Τζαλιλί, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος, συγκεντρώνει μόλις 13,1% των ψήφων. Οι κάλπες έκλεισαν αργά το βράδυ της Παρασκευής και αφού το πέρας της ψηφοφορίας είχε παραταθεί κατά 5 ώρες. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Εσωτερικών, η συμμετοχή έφτασε το 80%. Ο απερχόμενος πρόεδρος Μαχμούτ Αχμαντινετζάτ ψήφισε αρκετή ώρα μετά το άνοιγμα της ψηφοφορίας. Ο ίδιος δεν έχει δηλώσει ανοιχτά την υποστήριξή του προς κάποιον υποψήφιο. Επιπλέον, παραμένει ασαφές το ποιος θα είναι ο ρόλος του μετά την οκταετή του θητεία. Οι φετινές προεδρικές εκλογές διεξήχθησαν υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, καθώς οι μνήμες από τις διαδηλώσεις του 2009 παραμένουν νοπές.